Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας δύο-τρία πραγματάκια. Ναι. Για ίδια την οντολογία του ναζισμού. Ο ναζισμός, εκείνο το οποίο δεν έχουν καταλάβει στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πολιτικές ηγεσίες του δημοκρατικού φάσματος, είναι ότι δεν είναι απλά μια πολιτική θεωρία. Είναι μια παγανιστική θρησκεία. Είναι δηλαδή μια θρησκευτική προσέγγιση των δυνάμεων της φύσεως, των δυνάμεων του αίματος, των δυνάμεων της γης, των δυνάμεων των στοιχείων της φύσεως και βεβαίως αυτό το οποίο οι ναζιστές θεωρούν κατεξοχήν εκ των ουκάνεφ για την αντίληψή τους, την θεωρία μιας δις βιτάλης ισχύος την οποία κατέχουν ανώτερα όντα. Δις βιτάλης ισχύος είναι μιας ισχύος ζωτικής δυνάμεως. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μιας ζωτικής βιολογικής ζωτικής δυνάμεως την οποία εκ προημίου κατά αυτούς στις ψευδοθεωρίες τους κατέχουν ορισμένες φυλές και ορισμένα όντα στον πλανήτη, τα οποία είναι και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως κυρίαρχα, δηλαδή Übermenschen, και όχι Untermenschen, δηλαδή υπάνθρωποι. Η δεύτερη δική τους αντίληψη είναι οι ασθενείς, οι αδύναμοι, αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα ευαλωτότητος, τομέα της υγείας, είτε σωματικής είτε ψυχικής και οι οποίοι αποτελούν παράσιτα τα οποία πρέπει να εξαλειφθούν. Θα θυμίσω ότι τα πρώτα εγχειρίδια τα οποία χρησιμοποίησαν οι παραστρατιωτικές ομάδες, τα Sturmabteilungen, δηλαδή οι ομάδες εφόδου του Χίτλερ, και οι Sturmabteilungen ήταν οι ομάδες εφόδου υπό την διοίκηση του Ernest Röhm. Ήταν οι λεγόμενοι φεοχίτονες και είχαν όχι τυχαία ως εμβληματικό όπλο το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο για τους Ναζί ήταν το αντίστοιχο του όνυχος του αγρίου θηρίου. Δηλαδή πώς υπερίσχυσε ο άνθρωπος πάνω στην άγρια φύση, υπερίσχυσε αποκτώντας τα αντίστοιχα όπλα. Μάλιστα. Τα οποία δεν του τα έδινε η φύση, αλλά τα κατασκεύασε ο ίδιος με την τεχνολογία. Οι χουλιγκάνοι καταρχάς έχουν παρανοήσει την έννοια της νίκης. Γιατί η έννοια της νίκης είναι η φυσική απόρρεια όλων αυτών που σας είπα για τους Ναζί. Μην ξεχνάτε το σύνθημα που έδιναν οι δεκανείς στον όχλο. Sieg, που σημαίνει νίκη, και η απάντηση ήταν Heil, που σημαίνει ζήτω. Ήτανε ζήτω η νίκη. Μέσα σε αυτή την έννοια της νίκης λοιπόν, την διεστραμμένη αντίληψη για την έννοια της νίκης, γιατί ο κλασικός ελληνισμός έδινε στη συμμετοχή την ίδια σημασία με την έννοια της νίκης. Μην το ξεχνάμε. Είναι τεράστια η διαφορά του ελληνικού οικουμενικού στοιχείου και της ελληνικής φιλοσοφίας, της κλασικής, από την αντίληψη αυτή των αχρίων, τη διεστραμμένη, την οποία έχουν τώρα μεταφέρει στη νίκη της ομάδας τους. Γιατί η ομάδα τους δεν εκπροσωπεί απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, στο φαντασιακό το δικό τους εκπροσωπεί ό,τι εθνικιστικό, υπερεθνικιστικό, σοβινιστικό, ρατσιστικό, ιδανικό έχουν στην αυτοαντίληψη της χώρας τους και των ιδίων. Είναι η διέξοδός του. Αυτό θεωρεί ως την πλέον ενστικτόδη, και έχει σημασία το ενστικτόδες, την πλέον ενστικτόδη διέξοδό του, η οποία δεν χρειάζεται επαγγελματική αποκατάσταση, δεν χρειάζεται οικογένεια, δεν χρειάζεται. Είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο μπορεί να το αποκτήσει μέσα σε ένα γυμναστήριο και με έναν καλό καθοδηγητή. Οπότε είναι η λύση του. Και να σας πω και το άλλο. Ότι πολύ εύκολα
υιοθετεί και μια οικογένεια. Μια οικογένεια που πιθανόν δεν είχε. Και όταν λέμε δεν είχε ουσιαστικά. Σημαίνει... Με όλα τα προηγούμενα συστατικά, ναι, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή λατρεία της φυσικής δυνάμεως, ναι, και όλα τα οποία είπα, η έννοια του ανήκειν έρχεται να συμπληρώσει, mm-hmm, να δημιουργεί Στούρμα Τάιλονγκεν, τάγματα εφόβου, mm-hmm, τα οποία λατρεύοντας τη νίκη, αυτήν τη νίκη όπως τη θεωρούν οι ίδιοι, δημιουργούν αυτού του είδους τα αποτελέσματα. Και βεβαίως, ναι, υπάρχουν και καλά συμφέροντα από πίσω, το καλά σε εισαγωγικά, ναι, να εργαλειοποιούν αυτά τα σώματα, τα οποία πολύ εύκολα, ξέρετε, μπορούν να μετατοπιστούν, mm-hmm, ως εργαλεία από το χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί έχουν εκπαιδευτεί εκεί, mm-hmm, στο χώρο της πολιτικής. Αυτού λοιπόν εκεί πρέπει να αναζητήσουμε και τις βασικές ευθύνες. Βλέπω με πολύ χαρά τελευταία, ναι, ότι μεγάλες πολιτικές ομάδες, Ολυμπιακός, ΙΑΚ, Παναθηναϊκός, έχουν εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό, mm-hmm, από τους θειασότες τους. Και το έχουν κάνει συνειδητά. Λοιπόν, πρέπει αυτό να απαιτηθεί, mm-hmm, από το διεθνές όργανο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ούτως ώστε να υπάρξουν σοβαρότατες ποινές, mm-hmm, και να υπάρξει και πολιτική η οποία να αφαιρεί αυτού του είδους τα νοσηρά συστατικά, προφανώς, τα οποία είναι καθαρά ναζιστικής προελεύσεως, από τους οπαδούς. Και να πάψουμε να έχουμε αυτού του είδους τους οπαδούς και να έχουμε φυλάθλους.